Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη σωτηρία των ασφαλιστικών ταμείων και η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος που απαιτείται για τη λήψη των μέτρων αυτών. Τη δήλωση έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Σουφλιάς μετά τις συναντήσεις που είχε με την ΓΕΣΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ, το ΣΕΒ και την Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Ο κύριος Σουφλιάς τόνισε ότι πρώτα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη σωτηρία των ταμείων και αμέσως μετά θα πρέπει να αναμορφωθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Διέψευσε τα περί ενοποίησης των ταμείων λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει απλώς ενιαίος τρόπος λειτουργίας. Ο Υπουργός παρουσία και της Υπουργού Υγείας Μαριέτας Γιαννάκου Κούτσικου δήλωσε ότι ο διάλογος ήταν επικοδομητικός και ότι οι φορείς δεσμεύτηκαν να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις ως τις 20 Αυγούστου. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Λάμπρος Κανελόπουλος, δήλωσε ότι πρότεινε να συγκροτηθεί επιτροπή από εκπροσώπους της κυβέρνησης, των εργαζομένων, των εργοδοτών και άλλων παραγόντων, η οποία θα μελετήσει το όλο πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων και θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση που θα αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των πλευρών. Η πρόταση αυτή του κ. Κανελόπουλου απορρίφθηκε γιατί, όπως είπε ο κ. Σουφλιάς, θα καθυστερούσε την επίλυση των προβλημάτων που είναι άμεσα και πιεστικά. Στις 23 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο δημόσιος διαγωνισμός για την κάλυψη 4.723 θέσεων μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Προεδρίας Μιλτιάδης Εύερτ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 9 ως τις 27 Αυγούστου στις νομαρχίες για τον γραπτό διαγωνισμό και στους φορείς που ανήκουν οι προκυρισόμενες θέσεις για τον προφορικό. Γραπτός θα είναι ο διαγωνισμός για τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα καλύψουν 408 θέσεις, για τους πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης που θα καλύψουν 395 θέσεις και για τους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα καλύψουν 2.342 θέσεις. Προφορικές θα είναι οι εξετάσεις των υποψηφίων υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα καλύψουν 1.578 θέσεις. Ο Υπουργός Προεδρίας είπε ότι για την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επιτυχίας στον διαγωνισμό, ο βαθμός του τίτλου σπουδών και η προϋπηρεσία. Άριστα θα είναι το 70 και η προϋπηρεσία θα βαθμολογείται με 10 μονάδες. Ο κ. Εύερτ διευκρίνησε ότι ο διαγωνισμός που θα γίνει με τρόπο αμερόληπτο διενεργείται για να καλυφθούν οι θέσεις των εκτάκτων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Πρόσθεσε ότι για τις μελλοντικές ανάγκες του δημοσίου η κυβέρνηση προτίθεται να καθιερώσει σύστημα αδιάβλητων εξετάσεων και επισήμανε ότι πριν προχωρήσει στη ρύθμιση αυτή θα υπάρξει διάλογος με τα κόμματα και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στη δικαιοσύνη δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι δημοσιογράφοι που απολύθηκαν από την ΕΡΤ, οι οποίοι καταγγέλουν ως παράνομη την απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και σημειώνουν ότι θα συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι τόσο οι Υπουργοί όσο και οι διοίκησοι της ΕΡΤ, παρόλο που γνωρίζουν από πού και ποιους πρέπει να αρχίσει η εξυγίανση, επέλεξαν το δρόμο της ψευδολογίας και του αυταρχισμού. Η Ομοσπονδία Συλλόγων του Προσωπικού της ΕΡΤ σε ανακοίνωσή της ζητάει να μην απολυθούν και αναφέρει ότι το προσωπικό της ΕΡΤ δεν είναι 7.500, αλλά περίπου 4.000.